Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Νατάσα Μποπολάκη, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοσοφικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Καλημέρα, κυρία Μποπολάκη. Καλημέρα κύριε Παύλο. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Τι γίνεται με την άλλη πτυχή της τραγωδίας, με τον στραγγαλισμό του κουταβιού από τον 32χρονο, πώς θα κινηθείτε? Έρχεται βέβαια να συμπληρώσει το παζλ του ανθρώπου αυτού η ψυχρή δολοφονία του μικρού σκυλιού. Ξέρουμε όλοι μας ότι πλέον έχει κακουργηματικό χαρακτήρα, ναι, ορισμένες πράξεις εναντίον των ζώων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο στραγγαλισμός είναι κακούργημα μέχρι 10 χρόνια. Εμείς ως φορέας θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας για παρέμβαση στην δίκη, ναι, και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί ως μάρτυρες κατηγορίας για την υπεράσπιση της κατηγορίας για τη δολοφονία του ζώου θα είναι δύο εισαγγελείς, η κυρία Εύη Κορμικιάρη, η οποία είναι εισαγγελέας επί των Αθήνας, και η κυρία Αριστοτέλεια Δόγκα, που είναι εισαγγελέας πρωτοδικών Αθήνας. Mm-hmm. Είναι επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας μας. Θα έχουμε δύο δικηγόρους, την κυρία Έλενα Αρβανίτη και την κυρία Νίκη Τηλιακού, προκειμένου η ποινή που θα δοθεί για την δολοφονία του ζώου να είναι η ανώτερη, δηλαδή μέχρι 10 χρόνια κάθειρξη, έτσι ώστε να συνυπολογιστεί στην ποινή την οποία θα έχει για τον θάνατο της άτυσης και δίκης αυτής. Γιατί μιλάμε για ένα δεύτερο κακούργημα εδώ, έτσι όπως ακριβώς έχει απαγγελθεί το κατηγορητήριο. Ευχαριστούμε, κυρία Παπολάκη. Να είστε καλημέρα καλά. Σας. Καλημέρα. Να είστε καλά.